Αθάνατη. Το Μαΐ Πλακιά, 20 ετών. Αθάνατη. Αναστασία Μαρία Πλακιά, 20 ετών. Αθάνατη. Δύο στεφάνια στη μνήμη των 57. Καντιλάκια που σιγόκεγαν. Πολλά γαρίφαλα και κεριά. Γύρω κόσμος, βουβός, συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που δεν γνώρισαν ποτέ τους κάποιον από τους 57 νεκρούς του δυστυχήματος στα Τέμπη και φόντο η κεντρική είσοδος του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Αργά το βράδυ της Τετάρτης, 28 Φεβρουαρίου, άνθρωποι όλων των ηλικιών μαζεύτηκαν έξω από τον ΟΣΕ. Άλλοι κράτησαν από ένα λουλούδι και άλλοι άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη των θυμάτων. Στις 23 και 21, όλοι όσοι βρέθηκαν στο σημείο κράτησαν σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των θυμάτων. Αμέσως μετά, ο διοργανωτής του δρόμενου φώναξε τα ονόματα και τις ηλικίες των 57 ατόμων. Με τον τρόπο αυτό, θέλησε να δείξει ότι ο αριθμός 57 κρύβει από πίσω του αληθινά πρόσωπα. 57 ανθρώπους που χάθηκαν για πάντα εξαιτίας εγκληματικών παραλήψεων. «Χάσαμε φίλους μας. Ήταν και θα είναι έγκλημα», είπε νεαρή που δεν ξαναείδε ποτέ τον δικό της άνθρωπο. «Είμαι 20 χρονών και πηγαίνω συνέχεια στα νεκροταφεία. Πρέπει να ξυπνάς, να πονάς και να τους ακούς να σου λένε να πενθείς βουβά», φώναξε. Εν τω μεταξύ το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, φώναξαν επίσης χιλιάδες άτομα στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποίησαν λίγο αργότερα βραδινή πορεία για τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών.